Έχει υπάρχει σύμφωνο, συμφωνία με τις τράπεζες. Άρα και είμαστε στην διακριτική ευκαιρία των τραπεζών. Κοιτάξτε, και η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών έχει δεσμευτεί να μην βγάλει κύρια κατοικία κάτω από 300.000 σε πληστηριασμό. Απ' την άλλη όμως, δεν μπορούμε να μιλήσουμε και να πούμε να μην υπάρχουν και τράπεζες, οι μεγαλοφιλέτες και οι στρατηγικοί κακοπληρωτές να μην πληρώσουν ποτέ. Γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η γύρη επιχειρηματικότητα χρειάζεται τράπεζες για να ξεκινήσουμε την ανάπτυξη. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται μόνο τα ΕΣΠΑ, τον αναπτυξιακό νόμο και όλα αυτά που τα έχουμε θεσμοθετήσει. Το τραπεζικό σύστημα που έχει ανακεφαλοποιηθεί τόσες φορές πρέπει επιτέλους να περάσει ρευστότητα σε πραγματική οικονομία. Αυτό είναι σωστό. Δεν γίνεται αλλιώς. Το λέγατε τότε. Όπως δεν λέγατε τότε ότι η λαϊκή κατοικία είναι 180 με 280. Τι λέγαμε και τι δεν λέγαμε και τι κάναμε. Πώς τη λέγατε. Πάνω σε αυτά η πραγματικότητα είναι αυτή και ο κόσμος αυτό θέλει να ακούσει. Μα η ανάλυση εξουσίας ήρθε με βάση αυτά που λέγατε. Αυτό λέμε τώρα. Και δεν πρόκειται να κερδίσει. Επειδή το λέτε.